φιλοξενούμε σήμερα συχνότητα του 984, τον καθηγητή επιδημιολογίας, δεν θα πω όλους άλλους τίτλους, ίσως τον πιο πολυδιαβασμένο στις αναφορές και δημοσιεύσεις στο χώρο του, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα σας. Και καλό φθινόπωρο να ευχηθώ, αλλά τι φθινόπωρο εν μέσω πανδημίας. Δύσκολο φθινόπωρο δυστυχώς, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλό. Πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. Σε κάποιες χώρες η πανδημία έχει λήξει πρακτικά και βρισκόμαστε κάπου στη μέση, δυστυχώς, σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα. Μακάρι να μην έχουμε εκπλήξεις και να μην εκτροχιαστούμε ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχει αυτή η μεγάλη ανομοιογένεια. Κάποιες χώρες έχουν κατορθώσει να δαμάσουν το επιδημικό κύμα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες Δυτικής Ευρώπης είναι σε μια κατάσταση που μπορούν να ανοίξουν την κοινωνία τους πρακτικά σε προπανδημικά επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα, δεν ισχύει για κάποιες χώρες της Βαλκανικής και δεν ισχύει για άλλες φτωχές χώρες στον πλανήτη που βέβαια ούτε lockdown μπορούν να κάνουν, ούτε μέτρα μπορούν να πάρουν, θα πεθάνουν της πείνας, αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα ενεργό επιδημικό κύμα. Έχετε μία πρώτη εξήγηση γιατί η χώρα μας, έτσι, η οποία είναι και ευρωπαϊκή χώρα, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στη θέση που βρίσκεται, και κυρίως μπορέσατε επιδημιολογικά να δώσετε μία εξήγηση γιατί τελικώς η διασπορά δεν ανακόπτεται στην κοινότητα? Δυστυχώς η διαχείριση στην Ελλάδα ήταν καταστρεπτική και γίνανε πάρα πολλά λάθη, συσσωρευμένα λάθη θα έλεγα. Δοθήκαν ευκαιρίες, υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες από νωρίς, γιατί η Ελλάδα δεν ήταν μια χώρα που δέχτηκε ένα ισχυρό επιδημικό κύμα στην αρχή της πανδημίας. Θα υπήρχε λοιπόν κάποιος χρόνος για να προετοιμαστεί καλύτερα η χώρα. Γίναν κάποιες προσπάθειες, δεν θέλω να τις υποτιμήσω, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν αρκετές. Και οι προσπάθειες που συνεχίστηκαν περάσανε σε μια κατάσταση εκνευρισμού, διχασμού, επιθετικότητας, μια προσπάθεια ουσιαστικά να δημιουργηθούν εικόνες ομάδων ή ανθρώπων που φταίνε και οι υπόλοιποι είναι άγιοι, ξέρω εγώ, οι υπεύθυνοι, δεν έχουν καμία ευθύνη, φταίνε οι άνθρωποι, φταίνε οι πληθυσμοί, φταίνε οι κοινότητες. Μια τέτοια διχαστική κατάσταση ουσιαστικά είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις στη διαχείριση μιας πανδημίας, που θέλεις ενότητα, θέλεις ψυχραιμία, θέλεις ομόνοια, θέλεις φιλανθρωπία προς όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είπατε λάθη. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, μερικά από τα βασικά? Φαντάζομαι ένα είναι η έλλειψη δεδομένων. Ούτε εσείς έχετε πρόσβαση σε πρωτογενές κρίσιμο υλικό από την πατρίδα μας, όπως και άλλοι επιστήμονες. Ποια είναι τα λάθη και κυρίως τώρα που βρίσκεται λάθη? Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα λάθη. Τα λάθη φυσικά, όπως λέτε, είναι έλλειψη δεδομένων, έλλειψη επιδημιολογικής επιτήρησης, αδυναμία να στηθεί ένα πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας, με εξαίρεση ίσως τις προσπάθειες να στηθούν εμβολιαστικά κέντρα που ήταν αρκετά επιτυχείς, αλλά που και αυτές λοξοδρομήσανε γιατί εστιαστήκανε μετά σε στρατηγικές επικοινωνιακές υποχρεωτικότητας, πίεσης, εξαναγκασμού, γελιοποίησης ανθρώπων και περιθωριοποίησης ανθρώπων αντί να στηριχτούν στην πειθό. Σε αυτή τη φάση η πανδημία συνεχίζει να καίει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μισό λεπτό, έχετε πρόβλημα και στην Κρήτη για παράδειγμα. Βεβαίως, μισό λεπτό κύριε Ιωαννίδη, είναι κρίσιμο για μένα γιατί δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στην επιστημονική κοινότητα. Γιατί κατά τη γνώμη σας, μπορεί να σας φανεί βλακώδης η ερώτηση, αλλά μετά από 4 μήνες που έχουμε να τα πούμε πρέπει να την κάνω. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν έχετε επιστήμονες όπως εσείς πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα? Δηλαδή, τι πιο απλό, κορυφαίοι επιδημιολόγοι, όχι μόνο εσείς αν θέλετε, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πρωτογενή δεδομένα για να πούνε στη χώρα ότι κοιτάξτε με βάση αυτά. Γιατί δεν τα έχετε? Δεν το γνωρίζω, γιατί γνωρίζω πολλούς αξιόλογους επιστήμονες που προσπαθήσανε να δαμάσουν την πανδημία στην Ελλάδα σαν μέλη της Επιτροπής, άνθρωποι που προσφέρθηκαν να προσφέρουν.
Δεν γνωρίζω γιατί αυτή η κακοδαιμονία. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν κάποια από αυτά τα δεδομένα θα φαινόντουσαν κατά κάποιο τρόπο να μην συμβαδίζουν με ένα θριαμβολογικό αφήγημα διαχείρισης. Ναι, αλλά χωρίς δεδομένα κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Δεν αφορά εσάς, αλλά το καταλαβαίνετε. Ίσως κάποιοι θεωρούσαν ότι αν φαινόταν ότι ο ελληνικός πληθυσμός αυτή τη στιγμή, ίσως ένα 30%, ίσως ένα 40%, ίσως ένα 50%, αν όχι και παραπάνω σε κάποιες περιοχές, έχει μολυνθεί, μπορεί αυτό να φαινόταν σαν μια εικόνα αποτυχίας. Μα η αποτυχία όμως είναι εκεί, εκ των πραγμάτων. Το να κατά κάποιο τρόπο συγκαλύπτεις τα δεδομένα ή να αρνείσαι να τα κοιτάξεις με μια στουρθοκαμιλική λογική περισσότερο, δεν νομίζω ότι βοηθάει σε τίποτα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πιθανόν ακόμα και στο επίπεδο των θανάτων μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταγραφεί, ενώ στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον η καταγραφή είναι υπερκαταγραφή σε σχέση με τους πραγματικούς θανάτους. Μεγαλύτερο, και ενώ είμαστε στις χειρότερες θέσεις μήνες τώρα, έτσι, σε αριθμό θανάτων, δεν είναι, και λέτε ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς παλιότερα, πριν 4 μήνες, είχατε πει σε μένα, επανέρχομαι λίγο στο προηγούμενο, για επιστήμονες που δέχτηκαν πιέσεις, που αλωτριώθηκαν, που ιατροκοποίησαν αποφάσεις ή πολιτικοποίησαν αποφάσεις υπέρ του δέοντος. Ισχύει αυτό, το βλέπετε? Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είδαμε σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο μόνο. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο δοκιμάστηκε η ποιότητα της δημοκρατίας και η ποιότητα της αξιοπρέπειας της πληροφορίας μέσα σε αυτή την πανδημία. Και καταλαβαίνετε ότι χώρες όπως η Ελλάδα που βρίσκεται στην 70η θέση ως προς την ελευθερία του τύπου, συνεχώς κατρακυλάει, είναι λίγο κάτω από τη Μογγολία αυτή τη στιγμή και είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου ή με το Κυργιστάν, κάπου εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και άξιοι επιστήμονες, ακόμα και επιστήμονες με καλή διάθεση, βρεθήκανε μέσα σε ένα εκρηκτικό μείγμα συμφερόντων, δημιουργίας ψευδών αφηγημάτων, θριαμβολογιών της δεκάρας και όλων αυτών των καταστάσεων που το μόνο που δεν εξυπηρετούσαν ήταν να σωθούν ζωές και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το χτυκιό. Γιατί πρακτικά το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ άλλες χώρες λίγο πολύ ελευθερώνουν πλήρως την κοινωνία τους, άρα περνάνε στην ενδυμική φάση όχι μόνο σε επίπεδο επιδημιολογικού αποτυπώματος αλλά και σε επίπεδο του πώς νιώθει ο μέσος πολίτης, εμείς συζητάμε ακόμα αν θα κλείσουμε τους τάδε νομούς, αν θα απαγορευτεί η μουσική, αν θα κάθεσαι όρθιος, αν θα κάθεσαι καθιστός. Καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επιστημονικότητα και οι οποίες συνεχίζουν να καταρρύπτουν την όποια αίσθηση εμπιστοσύνης μπορεί να υπάρχει απέναντι στην δημόσια υγεία στη χώρα μας, που είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να διασώσουμε την εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία, την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, την εμπιστοσύνη στην ιατρική. Ναι, αυτό αλλά λοιπόν το κύρος δυστυχώς καταρακώνεται. Κύριε Ιωαννίδη, υπάρχουν 15.000 συνάνθρωποι μας που έχουν φύγει σε αυτή τη διετία. Μάλλον 20.000. Μάλλον 20.000 λέτε. Αυτό το νούμερο είναι απόλυτο και ακατάλυτο. Και επειδή έχουμε νέα δεδομένα σε αυτή τη νέα περίοδο, εγώ δεν θα πω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κύμα. Μπορεί να είναι και ένα το κύμα που να έχει σκαπανεβάσματα. Είμαστε όμως σε μια νέα ούτως ή άλλως περίοδο, στην οποία, προσέξτε τώρα, και σας ρωτώ με την επιδημιολογική σας προσέγγιση, αλλά ξέρω ότι γνωρίζετε και τη λοιμοξιολογία και την παθολογία. Έχουμε ένα όπλο, δεν θα πω πανάκια, το εμβόλιο που έχει μπει σε αυτό το σύστημα. Καλώς μπήκε. Νομίζω όμως ότι στην Ελλάδα με τον τρόπο που μπήκε, δεν φταίει το εμβόλιο γι' αυτό, μπήκε έτσι ώστε να μετατρέψει τους εμβολιασμένους, μπορεί να κάνω λάθος να με διορθώσετε, σε ασυμπτωματικούς φορείς του ιού και της νόσου. Μιας και είναι ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς που νοσεί, είναι βεβαιωμένο, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν rapid, self, όχι self, rapid, το self το ξεχάσαν και αυτοί που το λανσάρισαν, έτσι, χωρίς να παίρνουν αποστάσεις, να έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον, και παρόλα αυτά και να μπορούν να νοσήσουν και να μπορούν να μεταδώσουν. Άρα η διασπορά πώς έσπασε? Δεν έσπασε? Μήπως το free pass το δώσαμε έτσι στον ιό? Σίγουρα υπήρχε μεγάλη παρανόηση για το τι μπορεί να πετύχει το εμβόλιο. Το εμβόλιο
φαίνεται ότι είναι πολύ αποτελεσματικό στο να μειώσει τις νοσηλίες και τους θανάτους. Εξακολουθεί να διατηρεί αυτή την αποτελεσματικότητα παρά κάποιες μικρές απώλειες στην πάροδο του χρόνου. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο από μόνο του μπορεί να σταματήσει τη διασπορά του ιού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε έναν πληθυσμό ο οποίος ουσιαστικά του δόθηκε το σήμα ότι τελειώσαν όλα, ανοίγουμε τα πάντα, τουριστική περίοδος, πάτε σκύλια λέστε, κάντε ό,τι θέλετε. Ήταν αναπόφευτο ότι θα έχουμε αυτή την εκτεταμένη διασπορά. Ακόμα και έτσι, αν είχαμε κατορθώσει να εστιαστούμε στο να εμβολιάσουμε μεγαλύτερο ποσοστό, πρακτικά όλους, με κάποιες εξαιρέσεις, πάντα κάποιοι άνθρωποι θα είναι αρνητικοί, ανάμεσα στους ανθρώπους που ήταν μεγάλης ηλικίας και ευπαθείς, ακόμα και έτσι δεν θα είχαμε σοβαρό αποτύπωμα θανάτων και εισαγωγών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, θα είχαμε όμως διασπορά, γιατί εδώ δεν έχουμε ποσοστά. Θα είχαμε διασπορά, αυτό είναι αλήθεια. Και από αλλά τους εμβολιασμένους τους θανάτους και τις εισαγωγές, τα βαριά περιστατικά. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς, αντί να εστιάσουμε σε αυτό, όταν φάνηκε ότι η εμβολιαστική κάλυψη δεν πήγαινε προς το σημείο που θέλαμε, αντί να προσπαθήσουμε να πείσουμε περισσότερο, πέσαμε σε στρατηγικές οι οποίες δυναμητίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά παραφρονήσει μετά από σχεδόν 2 χρόνια αυτής της κατάστασης. Βλέπουν ότι το ένα μέτρο μετά από το άλλο απέτυχε. Άρα λένε άλλο ένα αποτυχημένο μέτρο, άλλη μια προσπάθεια να διαλυθεί η ζωή μου. Ναι, μετατρέψανε σε έναν τρελό, φτωχό, παραμελημένο, περιθωριοποιημένο που με φτύνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σαν να είμαι εγώ υπεύθυνος. Κύριε Ιωαννίδη, όσο μιλάτε έρχονται βροχή τα μηνύματα και τα ερωτήματα. Ακούστε εδώ, μου λένε και άνθρωποι που είναι στο χώρο το υγειονομικό. Εδώ λέει Γιώργο, πέστε στον κύριο Ιωαννίδη, δεν δίνονται ποσοστά ποιοι από τους εμβολιασμένους νοσούν ή ποιοι είναι διασωληνωμένοι ή ποιοι πεθαίνουν. Να μην μπούμε για το φιάσκο το self-test. Και κυρίως πέσε λέει στον κύριο Ιωαννίδη ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι αυτοί που κυκλοφορούν και τόσο. Οι λιγότερο ηλικιωμένοι κυκλοφορούν. Και αν είσαι 40, σας το διαβάζω ακριβώς, και εμβολιασμένος, πας και πιο ανέμελα αφού δεν έχεις υποχρέωση τεστ και θα αγγίξεις τον ένα και τον ένα και τον άλλο. Μήπως λοιπόν αντί να πούμε ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη της πανδημίας, με το οποίο όμως δεν σταματώ τη διασπορά, χρειάζομαι ένα ολιστικό, αυτά που έχετε πει και εσείς, με επιδημιολογική επιτήρηση το ένα και το άλλο. Εμείς πέσαμε μονόπατα σε αυτό, χωρίσαμε και τη χώρα, λες και είναι οικονομάχοι και οικονολάτρες. Και δεν βαριέσαι. Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση. Το εμβόλιο είναι ένα κομμάτι μέσα σε μια ευρύτερη στρατηγική. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά δεν θα πετύχει από μόνο του να σώσει την κατάσταση, ειδικά μάλιστα όταν την αποτυχία του εμβολιασμού την ρίχνουμε τελικά σε μια στρατηγική δαιμονοποίησης ανθρώπων. Δεν πρόκειται να πετύχει αυτό. Οι άνθρωποι δεν χαίρονται πάρα πολύ να τους λένε ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι δαίμονες, ότι είναι αγράμματοι, ότι είναι ασίδωτοι, ότι θέλουν να δολοφονήσουν τους υπόλοιπους, ότι είναι ανεύθυνοι. Είμαι από τους θερμότερους υποστηριχτές του εμβολιασμού, αλλά η στρατηγική αυτή οδηγεί απλώς σε μια παράταση της πανδημίας επαόριστον. Ακόμα και αν μειώσουμε τους θανάτους, αν παραμείνει αυτός ο διχασμός, αν παραμείνει αυτή η ένταση μέσα στην κοινωνία, ουσιαστικά παρατείνουμε μία πανδημία. Μία πανδημία μπορεί να έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από τις συνέπειες του κορονοϊού, που δεν θέλω να τις υποβαθμίσω καθόλου. Σαφές. Αλλά λέτε ότι όσο θα συνεχίζει τη διασπορά, γλιτώσαμε τους θανάτους, θα συνεχίζει τη διασπορά. Θα αυξάνει η δεξαμενή και πάλι λέγοντας. Και αυτό και από την αρχή. Και μήπως με αυτόν τον τρόπο, κύριε Ιωαννίδη, και στατιστικά προκύπτουν μερικά ζητήματα. Πόσο καιρό είσαστε εδώ στην Ελλάδα, σας ρωτάω, γιατί αν δείτε τι γίνεται σε κοινόχρηστους χώρους από άποψη νοστισμού, θα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Κανένα μέτρο, το τονίζω. Όχι αστυνομικό, μέτρο δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει. Και υπάρχει και, ή όπου υπάρχει, υπάρχει αλακάρτ. Υπάρχουν τα κουφά, τα περίεργα. Εκεί μπαίνεις, εκεί δεν μπαίνεις. Καταλάβατε τι εννοώ. Τα μέτρα είναι περισσότερο συμβολικά, θα έλεγα. Σε αυτό. Άρα μέτρα δημόσιας υγείας δεν υπάρχουν, αυτό μου λέτε. Είναι μέτρα τα οποία απλώς δίνουν την εντύπωση ότι κάποιος έχει τσεκάρει μερικά κουτάκια σε έναν κατάλογο ότι πήρα και μέτρα. Αλλά φυσικά είναι αστεία. Δηλαδή τα μέτρα του τοπικού lockdown, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν. Είναι μέτρα τα οποία δεν βοηθούν, μπορεί να χειροτερεύουν και όλα τα πράγματα.
υπάρχει μια συναρτησία αυτή τη στιγμή, ασυναρτησία κατανόησης, ασυναρτησία διαπαιδαγώγησης του πληθυσμού για το πού βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει. Όπως έχω πει πολλές φορές, μια πανδημία είναι ένας μαραθώνιος. Για το μαραθώνιο είναι διαφορετική η συμπεριφορά που έχεις όταν προετοιμάζεσαι. Μπορεί να πάρεις μήνες που κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όταν τον τρέχεις και μετά όταν έχεις την αποθεραπεία. Αυτό που συνέβη είναι ότι είχαμε μέτρα αποθεραπείας μέσα στην διάρκεια του μαραθώνιου. Είχαμε μέτρα να προπονηθεί κάποιος αφού τελείωσε ο μαραθώνιος. Ήταν μια σειρά πραγμάτων η οποία δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, τι έχετε να πείτε? Γιατί εδώ έχουμε COVID, δεν είναι κενό, να το πω έτσι, που ακούω κάποιος να κάνουμε συγκρίσεις πενταετίες. Εδώ έχεις μια πραγματικότητα 1,5-2 χρόνια. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς υπάρχουν και ασθένειες που έχουν μπει κάτω από το τραπέζι. Σήμερα διάβασα μια μελέτη η οποία λέει ότι έχουμε αύξηση σε θανάτους από καρκίνο του παχαίως εντέρου, διότι είχαμε μείωση εμφάνισης ασθενών για εξετάσεις και θεραπευτικά σχήματα κατά 20% μόνο από την αρχή του 2021. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία εδώ αναντήρητα που δείχνουν, κύριε Ιωαννίδη μου, ας μην είναι πρωτογενή, που δεν έχετε ούτε εσείς δυστυχώς άκουσον πρόσβαση, δείχνουν εδώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι 15.000 κοντά οι θάνατοι. Όπως σας είπα, οι θάνατοι είναι σαφώς περισσότεροι, πιστεύω. Και αν κοιτάξουμε την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, στους πρώτους 8 μήνες του 2021 οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι 70% περισσότεροι από ό,τι είναι γεννήσεις. Είναι ένα νέο αρνητικό ρεκόρ. Το 2019 ήταν γύρω στο 45%. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια τεράστια εξακόντηση. Η αύξηση υπήρχε ήδη από το 2020, αλλά τώρα είναι πολύ πιο θεαματική. Η COVID-19 είναι ένα κομμάτι από αυτή την υπερβάλλουσα θνησιμότητα και, όπως είπα, μάλλον είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταγραφεί. Όμως υπάρχουν τώρα σιγά σιγά οι άλλες συνέπειες της πανδημίας που βγαίνουν στην επιφάνεια. Και αυτές θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τις δει κάποιος, γιατί είναι όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία δεν τα φροντίσαμε όπως έπρεπε, οι καρκίνοι που δεν θεραπεύτηκαν, νοσήματα τα οποία μείναν πίσω, το σύστημα υγείας το οποίο στρεσαρίστηκε, έφτασε κοντά στην κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευσε για τον χειρισμό των χρονίων νοσημάτων και κάποιων οξύων νοσημάτων, τα οποία απορροφήθηκαν πρακτικά από την μεταμόρφωσή τους σε ένα κοβιδοκρατικό σύστημα. Συν έχουμε κάποιες μεγάλες καταστροφές. Την εβδομάδα 31 του έτους. Πάντως, μισό λεπτό για να το πείτε ολοκληρωμένα. Στο διάγραμμα που παρουσιάσαμε χθες, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα είναι κατακόρυφη. Και η εξήγηση εν πωλής πέφτει στην νόσο. Εσείς θέλατε να πείτε για του Αυγούστου την εβδομάδα? Σας άκουσα και χθες το βράδυ τηλεοπτικά που είπατε ότι συμπίπτει με την εβδομάδα των πυρκαγιών. Ακριβώς. Μάλιστα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η θνησιμότητα στον πληθυσμό αυξάνεται σε περιόδους καύσωνα και επίσης αυξάνεται σε περιόδους που υπάρχει τοξική έκθεση στην ατμόσφαιρα μαζική. Την εβδομάδα τη συγκεκριμένη, που αντιστοιχεί στις μέρες 2 μέχρι 8 Αυγούστου, είχαμε 1.500 περισσότερους νεκρούς από ό,τι έχουμε συνήθως αυτή την εβδομάδα. 1.500 άνθρωποι πεθάνανε πιθανότατα από το συνδυασμό του καύσωνα και των πυρκαγιών, που δεν είχαμε ούτε δυο αεροπλάνα να σηκωθούν να τις σβήσουν και τις κοιτάγαμε και απλώς εκενώναμε. Αλλά πρακτικά η ατμόσφαιρα έχει φτάσει σε συντριπτικά τοξικά επίπεδα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω όμως εγώ τώρα, γιατί επανέρχομαι στην πανδημία. Είναι όλα, καλά λέτε εσείς, είναι όλα. Είναι και οι ασθένειες που δεν φαίνονται, είναι και οι πυρκαγιές. Ακούστε εδώ. Χθες παραθέσαμε ένα στοιχείο σε σχέση με τους αυξημένους θανάτους και την υψηλή θνητότητα που επιμένουν σφιχτικά στη χώρα. Σε αυτό συμφωνούν σχεδόν οι περισσότεροι. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το γεγονός? Ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη μοίρα και από χώρες όπως της κεντρικής Ευρώπης, παρακαλώ πολύ, που μάλιστα έχουν χαμηλότερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων, δηλαδή Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία. Εδώ τώρα, αυτό δεν λέει κάτι? Αυτό είναι μέσα στο συνολικό πλαίσιο της ολικής δυσχερούς κατάστασης που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Ειδικά για τη σύγκριση με αυτές τις κεντροευρωπαϊκές χώρες, βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πιθανότατα έχουν ήδη πληγεί πάρα πολύ εκτεταμένα.
Δηλαδή, πέρα από τον πληθυσμό που έχουν εμβολιάσει, που είναι περίπου αντίστοιχος και σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο χειρότερα από εμάς, έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει μολυνθεί. Μελέτες επιπολασμού, όρο επιπολασμού που έχουν γίνει, για παράδειγμα, στην Πολωνία, δείχνανε ότι ήδη στις αρχές του καλοκαιριού είχαμε περίπου 60% του πληθυσμού να έχει μολυνθεί, μη μετρώντας καν τον εμβολιασμό. Άρα λοιπόν, οι χώρες αυτές δυστυχώς φτάσανε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο να έχουν τεράστια διασπορά και μόλυνση του πληθυσμού μαζί με τον εμβολιασμό. Σχεδόν δεν έχει μείνει κανένας. Δηλαδή, απλώς τώρα θα δούμε πώς χάνονται τα αντισώματα, πώς χάνεται η ανοσιακή προστασία στο βάθος του χρόνου. Θα υπάρχει κάποια απώλεια και ίσως από εκεί να προκύπτουν κυρίως κάποιες νέες επαναλημώξεις και κάποιοι φύλακοι που έχουν παραμείνει ακόμα αλόβητοι και που πιθανόν να μολυνθούν και εκεί. Μια και είπατε για μελέτες τέτοιες όρο επιδημιολογίες, έχετε υπόψη σας τέτοιες μελέτες στην Ελλάδα? Κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες μελέτες που χρησιμοποιούν δείγματα κλινικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι. Ποιος τις κάνει αυτές, ξέρετε? Μία προσπάθεια που έχει πολλές μεροληψίες, έχει πολλά συστηματικά σφάλματα. Έστω και αυτό όμως θα ήταν καλό να ήταν επικαιροποιημένο, για να έχουμε μία σχετική αίσθηση του που βρισκόμαστε κάθε στιγμή. Άρα, κύριε Ιωαννίδη μου, κυνηγάμε την ουρά του τείχου της ανοσίας, και το λέω αυτό διότι η διασπορά, συμφωνήσαμε, έτσι δεν τη σπάς. Δεν την ανακόπτεις, όχι δεν την σπάς, δεν την κόβεις. Τελείωσε αυτό, τελεία και παύλα. Κυνηγάμε την ουρά αυτού που ακούγεται, και θέλω να μου το πείτε επιδημιολογικά πώς το βλέπετε εσείς. Αλλά σας θυμίζω, λέγαμε 60 με 70, μετά το κάναμε 80, μετά 85, μετά 95 στους υγειονομικούς. Να το θυμίσω γιατί κάνουν όλοι τα κουνέλια, 97% ήταν οι εμβολιασμένοι και δεν αρκούσε. Τι κυνηγάμε λοιπόν εδώ? Ειλικρινά δεν ξέρω τι κυνηγάμε πλέον. Είναι κάτι ουτοπικό. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια, τι πράγμα, να εξαφανιστεί ο ιός? Μακάρι να μας κάνει τη χάρη. Δεν νομίζω ότι θα μας κάνει τη χάρη. Με τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων να έχουν ήδη μολυνθεί, με τέτοιες εκτεταμένες δεξαμενές, με τόσους ανθρώπους να μεταδίδουν, με τόσους ανθρώπους να είναι ασυμπτωματικοί και να μην το παίρνουμε καν είδηση ότι έχουν μολυνθεί, με τα εμβόλια να μην σταματάνε το επιδημικό κύμα, δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Μακάρι να συμβεί. Αυτό που θα συμβεί και συμβαίνει ήδη, είναι ότι περνάει από την πανδημία στην ενδημικότητα. Και η ενδημικότητα είναι ένα μέρος της ζωής, της καθημερινής ζωής. Οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Η Ελλάδα μαζί με την, δεν ξέρω, Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες είχαν αντίστοιχα αυταρχικές παραμορφώσεις του αφηγήματος, νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθούν και αυτή τη χρονιά. Βλέπετε τα παθήματα να γίνονται μαθήματα, διότι γνωρίζω ότι παρακολουθείτε όλο τον επιστημονικό διάλογο παγκοσμίως. Δεν κάνετε κάτι άλλο. Οι αναφορές περνάνε διαρκώς από τα μάτια σας. Και στο τέλος, εσείς φτιάχνετε και σχετικά σημειώματα. Ποια ζωής λοιπόν να μιλήσουμε με 15.000, ποιας χώρας με 15.000 θάνατους, και σας ρωτώ, τα παθήματα γίνονται μαθήματα? Ελπίζω να γίνονται μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Ελπίζω να μην πάει χαμένη όλη αυτή η παρακαταθήκη, όλη αυτή η συλλογή λαθών. Στο κάτω-κάτω, σαν επιστήμονες, κάνουμε λάθη, αυτό είναι αποδεκτό, είναι ανθρώπινο, προσπαθούμε να τα διορθώνουμε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αν ο ιός δεν μας κάνει τη χάρη και περάσει σε μια ομαλή ενδημικότητα, αλλά περάσει σε μια νέα μορφή, μια νέα μετάλλαξη για παράδειγμα, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα εμβόλια και θα χρειαστεί πάλι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι θα συμβεί. Φοβάμαι ότι θα είμαστε πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Και ακόμα και χωρίς αυτό, χώρες σαν την Ελλάδα θα είναι με την πλάτη στον τοίχο και αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα και αυτή την άνοιξη. Βλέπετε κάποιες ενέργειες πολιτείας που να αλλάζουν λιγάκι την εικόνα? Διότι αν είναι να επιστρέψω σε μια κανονικότητα που θα έχω παράλληλα με τους ζωντανούς 15.000 νεκρούς και κάθε χρόνο ένα νέο τύπου εμβόλιο, μπορείτε να μου πείτε μερικές ενέργειες που πάνε προς το θετικό, ή δεν τις βλέπετε? Για την ώρα δεν τις βλέπω. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα αφημένα στην τύχη τους. Περιμένουμε να πεθάνουν άλλοι 5.000, άλλοι 10.000, δεν ξέρω. Και να προσευχόμαστε να τελειώσει εκεί ο πανδημικός κύκλος για την Ελλάδα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η τύχη δεν ευνοεί πάντα όλους.
δεν σας ακούω πολύ έτσι αισιόδοξο. Δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι η δημόσια υγεία στην Ελλάδα έχει καταβαραθρωθεί, όχι μόνο στο πλαίσιο της πανδημίας, αλλά στην ευρύτερη εικόνα. Είμαστε μια χώρα φθήνουσα, μια χώρα που πηγαίνει προς την εξαφάνιση, πώς να το πω. Δηλαδή, αυτό το 70% έλλειμμα φέτος μπορεί του χρόνου να είναι 90%, μπορεί του παραχρόνου να είναι 110%. Μακάρι να μην είναι. Αλλά τι κάνουμε? Ναι, αλλά δύο λεπτά, κύριε Ιωαννίδη, εγώ θα πάω στο πεδίο σας, δεν σας κουράσω πολύ γιατί έχετε ξενυχτήσει κιόλας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν λοιπόν η Επιτροπή των Σοφών, των λοιμοξιολόγων, των εμπείρων κτλ. Εντάξει, εισηγείται μερικά πράγματα και δεν λαμβάνονται υπόψη, που έχουν σχέση με τη διασπορά. Και φτάσαμε τώρα στις διαρροές περί διάλυσής της. Ξέρετε τι συνέβη? Τα περισσότερα, δεν θα πω όλα, μέλη της Επιτροπής πληροφορούμε ότι βάζαν βίσμα να παραμείνουν στην Επιτροπή. Με συγχωρείτε, δηλαδή, ποιος είναι υπεύθυνος τελικά? Για να το καταλάβω κι εγώ. Διότι εδώ έχεις και κάποια απτά αποτελέσματα. Έχεις 15.000 νεκρούς. Δεν είσαι στην καλύτερη θέση. Μας είπατε εσείς ότι δυστυχώς είμαστε στο μέσο του δρόμου εμείς. Δεν βλέπουμε τίποτα για τη διασπορά. Δεν βλέπουμε τίποτα για την επιδημιολογική επιτήρηση. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Με συγχωρείτε, όλα αυτά δεν λένε κάτι? Τα μέλη της Επιτροπής είναι αξιόλογοι επιστήμονες. Και πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που τους γνωρίζω σαν φίλους, είναι άνθρωποι που τους σέβομαι. Νομίζω ότι υπάρχει η οδός της παραίτησης. Ή θα περιμένεις κάποια στιγμή να προσπαθείς να βάζεις βίσμα και απλώς κάποια στιγμή να σε πετάξουν, ή κάποια στιγμή θα πεις από ευθυξία παρετούμε. Υπάρχει η αντιδιαστολή. Αν σε ενδιαφέρει απλώς να κυνηγάς οφίκια και οφικιάλια, αλλά να μπορείς να βλέπεις τη συνείδησή σου μόνο με τα κιάλια. Ναι, εγώ το είπα γιατί εγώ δεν θέλω να απαλλαχθεί κανείς από τις ευθύνες και από τα εύσημα. Όχι μόνο τις ευθύνες, και από τα εύσημα, αλλά και από τις ευθύνες. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ να μιλάμε δύο χρόνια εμείς, εσείς και κάποιοι άλλοι για υπερβάλλουσα θνησιμότητα και για παράδειγμα ο εθνικός λοιμοξιολόγος να λέει ότι αυτά δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε. Αφού προκύπτουν πια από στοιχεία. Στοιχεία που στέλνει και η χώρα έξω. Ένα. Δύο. Και πολύ πιο βασικό για μένα, κύριε Ιωαννίδη. Έφυγε ο κύριος Αρκουμανές από τον ΕΟΔΗ. Περίπου ένα κομμάτι, αν θέλετε, του τύπου εμφάνισε και αντιστασιακό. Αντί να ρωτήσουμε τι έκανε ο κύριος Αρκουμανέας δύο χρόνια και να έρθει κάποιος καλύτερος από τον κύριο Αρκουμανέα, πήγαμε στις εσωτερικές τρίβες. Τι θέλω να πω? Μήπως έχει πολιτικοποιηθεί ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι δημόσια υγεία και πώς σταματάει η διασπορά? Από ό,τι καταλαβαίνω, μόλις διορίστηκε στη θέση του κυρίου Αρκουμανέα ο κύριος Ζαούτης, ο οποίος είναι εξαιρετικός επιστήμονας, νομίζω πρέπει να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Αν εφαρμόσει 5% από αυτά που έχει μάθει, νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Από αυτά που ισχύουν τώρα, εννοείτε στον ΕΟΔΗ? Αν εφαρμόσει, αν συνεχίσει το ίδιο πράγμα. 5% από αυτά που έχει μάθει στην επιστημονική του πορεία. Αγωνιώ να εφαρμόσουμε 5% από αυτά που ξέρουμε. Πάντως, δεν σας ακούω. Το τονίζω για πολλωστή φορά. Θυμάμαι πριν 4 μήνες είχατε μια πιο αισιόδοξη ματιά. Δεν σας βλέπω τόσο αισιόδοξο. Περισσότερο ίσως η απεσιοδοξία μου στηρίζεται στο γεγονός ότι μαζί με την πανδημία βγήκανε πάρα πολλοί άλλοι δαίμονες στην επιφάνεια. Όπως? Όπως ο συνολικός χειρισμός μιας κοινωνίας. Ο συνολικός χειρισμός για το πώς καταστρέφεις την κοινωνική συνοχή, για το πώς δημιουργείς δαίμονες, για το πώς δημιουργείς συνθήκες που ουσιαστικά υποσκάπτουν την προσπάθεια να διατηρήσει την υγεία. Και δεν είναι κάτι, ο κύκλος αυτός πανδημικός, ενδημικός, κάποια στιγμή θα κλείσει. Το ζήτημα είναι τι θα μας στοιχήσει σε πιο μεγάλο βάθος χρόνου. Μάλιστα. Ούτε όμως να ξεχνάμε τι έγινε, γιατί έχουμε 15.000 νεκρούς. Και αν ο κύριος Ζαούτης, σωστά το είπατε, εγώ δεν το ξέρω, είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας, το 5% να εφαρμόσει είναι ορθόν. Το πρώτο που πρέπει να εφαρμόσει είναι να αλλάξει τελείως τη λογική με την οποία λειτουργήσε ο ΕΟΔΗ δύο χρόνια τώρα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε σεισμό, το ξέρετε. Στο Αρκαλοχώρι απ' έξω υπάρχει ένα χωριό, η Ζήντα. Στη Ζήντα λοιπόν βρέθηκε μια πολυμελής οικογένεια, 11 μελή παρακαλώ, μάνα, πατέρας και 9 παιδιά, οι οποίοι ήταν θετικοί. Οι 4 πήγαν στο ξενοδοχείο COVID, οι άλλοι απομονώθηκαν μέσα στη σκηνή. Και γύρω-γύρω όλοι περνάγαν. Δεν έχει γίνει καμία ηχνηλάτηση. Βλέπετε τώρα τη λειτουργία του ΕΟΔΗ?
είναι δυστυχώς πάρα πολλές οι προκλήσεις. Και πρέπει ταυτόχρονα να παραδεχτούμε ότι κάτι δεν μπορεί να στηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτό όταν έχουμε 2 χρόνια πρακτικά σε αυτή την κατάσταση. Είναι καιρός να γίνουν κάποια βήματα και δεν είναι βήματα τα οποία δεν θα γίνουν ειδικά μόνο για αυτή την εβδομάδα. Mm. Είναι βήματα τα οποία αφήνουν μια παρακαταθήκη για τη χώρα πολύ πιο μακροχρόνια. Όταν μιλάμε για υποδομές, όταν μιλάμε για υποδομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, όταν μιλάμε για υποδομές στα μέσα μαζικής μεταφορές, όταν μιλάμε για υποδομές στα σχολεία, για την ακαδημαϊκή κοινότητα, για τα πανεπιστήμια, όλα αυτά δεν είναι κάτι το κάνουμε για αυτή την εβδομάδα. Το κάνουμε γιατί θέλουμε αυτή η χώρα να έχει μέλλον, να μην σβήσει. Ρωτούν πολλοί εδώ γονείς. Κύριε Ιωαννίδη, λέει, ποια είναι η γνώμη σας επιδημιολογικά? Είναι η ενδεδειγμένη λύση στα σχολεία ο εμβολιασμός ή οι αραιωμένες τάξεις σε μαθητές? Ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο η επίσημη σύσταση είναι ναι, υπέρ στα παιδιά στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορές ως προς τη φιλοσοφία, αν συγκρίνεται Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάποιες περιπτώσεις συμβαδίζουν απόλυτα με την ελληνική στρατηγική. Σε άλλες περιπτώσεις εστιάζονται στο να εμβολιάσουν τα παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα ή μπορεί να εκθέσουν άτομα στο στενό περιβάλλον τους που έχουν μεγάλη νοσοκαταστολή. Ή η Σουηδία, για παράδειγμα, ήταν πιο διστακτική. Δεν θέλω να σας δώσω ένα θέσφατο. Όποιος θέλει να εμβολιάσει το παιδί του να το κάνει με ηρεμία, με βάση αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν είναι λάθος κίνηση και φαίνεται να είναι και καλύτερο από το να μην το εμβολιάσει. Όμως τα νούμερα, οι κίνδυνοι, είναι πάρα πολύ μικροί και η επιδημιολογία έχει την ικανότητα να έχει ακρίβεια μέχρι ενός σημείου όταν υπολογίζουμε κινδύνους που είναι πάρα πάρα πολύ μικροί και για το εμβόλιο και για τον κορονοϊό σε παιδιά. Άρα λοιπόν, αν κάποιος πει εγώ δεν θέλω, δεν θα τον σταυρώσω. Είναι μια λογική τοποθέτηση. Σουηδία, Ελλάδα βέβαια δεν έχουν τις ίδιες υποδομές, το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Σαφέστατα. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε, δεν σας κουράσω άλλο, ως εξής. Πριν 4 μήνες συνομιλώντας εδώ, και ελπίζω κάποια στιγμή να σας δοθεί η ευκαιρία να το ξανακάνουμε τηλεοπτικά, γιατί πάντα έχουν ενδιαφέρον συζητήσεις μαζί σας, είχατε ανοίξει και ένα μεγάλο κάδρο. Άλλωστε, μία από τις βασικές σας μελέτες είναι να βρίσκετε αυτό που λέμε τα λάθη των μελετών. Δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά. Έχετε πει ουδής τέλειος. Ωραία. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η αίσθηση που έχετε για τον επιστημονικό κόσμο είναι πια, να σας πω τι λέει πολλοί κόσμος, ότι έγινε υποχείριο πολιτικών ή συμφερόντων, ότι δεν άφησαν να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός, ότι έπαιξαν το παιχνίδι τεχνητών διπόλων, εμβολιαστές αντιεμβολιαστές, ούτως ώστε να μην μπορεί να μιλήσει και μια διαφορετική τρίτη άποψη που έχει προβληματισμούς. Όλοι μπαίναν στο ένα ή στο άλλο τσουβάλι. Οι επιστήμονες δεν βγήκαν μπροστά, αλλά αντίστοιχα κουνούσαν απλά το δάκτυλο. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Η επιστήμη συγκρούστηκε με πάρα πολλές δυνάμεις που είχαν υπεροπλία απέναντί της. Συγκρούστηκε με πολιτικές δυνάμεις, συγκρούστηκε με κοινωνικές ακρότητες, συγκρούστηκε με ιδεολογήματα, συγκρούστηκε με έλλειψη δεδομένων, συγκρούστηκε με συγκρουόμενα συμφέροντα. Νομίζω ότι είναι ζωντανή ακόμα και φυσικά είχαμε και αρκετές επιτυχίες. Δεν μπορώ να πω ότι η επιστήμη δεν κατόρθωσε να βγάλει κάποια πράγματα χρήσιμα μέσα σε αυτή την υπερπροσπάθεια. Περίπου 700.000 επιστήμονες δημοσίευσαν επιστημονικές εργασίες σχετικά με COVID-19. Πρόσφατα δημοσίευσαμε τα δεδομένα αυτά στο περιοδικό της Βασιλικής Εταιρείας. Θα πρέπει να έχουμε κάποια απόσταση για να αποκωδικοποιήσουμε τι ακριβώς έγινε. Φοβάμαι όμως όταν η επιστήμη περιχαρακώνεται και εγκλωβίζεται μέσα σε πολιτικές ή άλλες μορφές ιδεολογημάτων. Εξυπηρετεί αφηγήματα τα οποία δεν έχει κανένα λόγο να εξυπηρετήσει. Η επιστήμη δεν είναι για να φτιάχνει αφηγήματα τα οποία είναι φρούδα. Είναι για να βρίσκει την αλήθεια, για να ανανεώνεται συνεχώς και να καταρρύπτει τα λάθη της. Αυτό πολλές φορές περιθωριοποιήθηκε, πολλές φορές δαιμονοποιήθηκε κιόλας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άνθρωποι που προσπαθήσαν να εφαρμόσουν την επιστημονική μέθοδο, τους είπαν ότι όχι, εδώ πέρα απλώς μιλάει κάποιος δικτάτορας και ότι λέει ο δικτάτορας αυτό θα γίνει. Η επιστημονική μέθοδος τσαλακώθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Ελπίζω να την ξετσαλακώσουμε. Δεν μου λέτε να σας συντριγκάρω λίγο? Δεν χάσαν μια ευκαιρία οι επιστήμονες σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα και τα συστήματα είχαν τόσο ανάγκη την επιστημονική γνώση και την επιστήμη? Αντί να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό και να δώσουν και ένα άλλο τόνο,
δεν υπάχθησαν τελικά στις ανάγκες του σχεδιασμού του κάθε συστήματος. Αυτό δεν συνέβη. Κάποιοι δυστυχώς υπέπεσαν σε αυτή την. Θέλω να πω, η πολιτική παρατηρία δεν μπορούσε να κάνει βήμα χωρίς την επιστήμη. Και τελικά η επιστήμη δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε εκμεταλλευτεί πολύ καλύτερα. Και ακόμα υπάρχει χρόνος. Ποτέ δεν είναι αργά. Η επιστήμη είναι κάτι που εξελίσσεται, δεν είναι δόγμα, δεν είναι θρησκεία που δεν μπορείς να το αλλάξεις. Οι αποτυχίες μας μπορούν να γίνουν οδηγός για επιτυχίες στο μέλλον. Πώς πρέπει να καταλάβουμε που αποτύχαμε. Και είναι όντως πολλά πεδία που δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά. Κλείνοντας, κύριε Ιωαννίδη, τι θα συμβουλεύατε τον Έλληνα από εδώ και στο εξής για την επόμενη περίοδο, με δεδομένο ότι ανακοπή διασποράς δεν έχουμε, προφανώς τα βασικά μέτρα δημόσιας υγείας και αποστασιοποίησης, και να μην αισθάνεται ο ένας ότι είναι πιο προνομίουχος από τον άλλον επειδή είναι εμβολιασμένος, ή ο άλλος ότι είναι πιο πονηρός που δεν είναι εμβολιασμένος και πάει λέγοντας, αλλά τι θα συμβουλεύατε με βάση τα όσα επιδημιολογικά δεδομένα εσείς ο ίδιος δεν έχετε πρόσβαση, δυστυχώς δεν σας δώσαν, αλλά με την εικόνα που έχετε. Θα συμβούλευα ομόνοια, ψυχραιμία, αγάπη για τον συνάνθρωπο, σεβασμό για τον συνάνθρωπο. Όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε μέσα σε αυτή την καταιγίδα, και παρόλο που σας είπα πολλά απεσιόδοξα πράγματα, να μην χάσουμε την στοιχειώδη αισιοδοξία που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την περιπέτεια. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι να συνεχίσουμε να τροφοδοτούμαστε με μια κατάσταση τρομολαγνίας, είτε αυτή η τρομολαγνία αφορά τον κορονοϊό, είτε τα εμβόλια, είτε τα μέτρα, είτε τις διαμάχες για το που ανήκεις, τι είσαι, τι κάνεις, γιατί δεν κάνεις. Πρέπει όλα αυτά να φύγουν όσο γίνεται από την κοινωνική ζωή. Η κοινωνική ζωή να γίνει μια κοινωνική ζωή ανθρώπων που σέβεται ο ένας τον άλλον. Δύσκολο αυτό, δύσκολο, αλλά το πιο βλέπω δύσκολο. Και άλλη λύση. Το πιο δύσκολο. Και απαντήστε και στο φίλο τον Παντελιάντα εδώ από το Ηράκλειο. Ναι, με αυτόν θα κλείσω. Λέει, θέλω να μου πει ο κύριος Ιωαννίδης, έχει μία άλλη αφήγηση στην οποία έχει κάνει και βελτιώσεις και το έχει ψάξει. Το ερώτημα το δικό μου είναι, 2 χρόνια τα λέει. Τον πήρα ένα τηλέφωνο οι συνάδελφοί του επιστήμονες των επιτροπών, κάποιοι από το πολιτικό σύστημα, να του πούνε, ελάτε εδώ κύριε Ιωαννίδη, έχετε ένα διεθνές εκτόπισμα, ελάτε να μας πείτε διαφορετικά, μπορεί να μην συμφωνήσουμε, να μην ακούσουμε αυτά, αλλά ελάτε να μας τα καταθέσετε επισήμως. Σας ζητήθηκε αυτό? Επισήμως όχι, ποτέ. Ποτέ. Κύριε Ιωαννίδη στο Πανιδί, να είστε καλά. Καλημέρα, είστε καλά από το Ηράκλειο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.